Είμαστε στην ευχάριστη θέση να βρισκόμαστε εδώ στην Αλεξάνδρεια. Στόχος μας είναι και σκοπός μας να σας παρουσιάσουμε πρώτα απ' όλα το ποιοι είμαστε, τι θέλουμε για το επιμελητήριο και κατά συνέπεια για σας, όπως επίσης να ακούσουμε και το τι θέλετε εσείς από μας. Είμαστε μία ομάδα η οποία συνδυάζει ανθρώπους με εμπειρία και ανθρώπους οι οποίοι χαρακτηρίζονται από το νεαρό της ηλικίας, ωστόσο όμως τους ενδυναμώνει η δυναμική που έχει η ηλικία τους. Η αφορμή να γίνει αυτή η ομάδα ήταν οι εκλογές 3 Δεκεμβρίου. Οι εκλογές οι οποίες διεξάγονται σε ιδιαίτερο κλίμα φόρτισης και πόλωσης. Και αυτό δεν οφείλεται να είστε σίγουροι σε εμάς τους επιχειρηματίες, ένθεν και κήθεν. Οφείλεται σε εξωθεσμικούς παράγοντες από την επιμελητηριακή κοινότητα. Στις προγενέστερες εκλογικές αναμετρήσεις δεν συνέβαιναν τέτοιου είδους καταστάσεις. Υπήρχε ένα ιδιαίτερο κλίμα ησυχίας. Δεν καταλάβαινε κανείς ότι διεξάγονταν επιμελητηριακές εκλογές και αμέσως μετά την εκλογική διαδικασία όλοι ήμασταν ένα πράγμα. Ένα σώμα, μία ψυχή η οποία λειτουργούσε για τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Σε αυτή την περίοδο έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Έχουμε χρωματιστεί, δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Έχουμε κακό χαρακτηριστεί και θα μου επιτρέψετε να σας πω, ιδιαίτερα για τη δική μας ομάδα, ότι έχουμε απειληθεί. Και απειλούμαστε μέχρι και τώρα, μέχρι και αυτή τη στιγμή. Ήταν στόχος κάποιον να μην κατέβουμε στις εκλογές καθόλου. Εν τούτης, εμείς συμμετέχουμε. Και συμμετέχουμε δυναμικά. Χαρακτηριζόμαστε από έναν ήπιο, ειλικρινή και έντιμο αγώνα. Έτσι θα πάμε και έτσι να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε την επόμενη μέρα των εκλογών. Δεν θα μας χωρίζει τίποτα. Έχουμε κατηγορηθεί για απραγία πια η σημερινή διοίκηση, η οποία στην πλειονότητά της στελεχώνει τον αντίπαλο σχεδιασμό. Το ανώτατο όργανο του επιμελητηρίου, η Διοικητική Επιτροπή, αυτή τη στιγμή πλαισιώνει το πρόσωπο του επίδοξου διεκδικητή της Προεδρίας του Επιμελητηρίου. Πρόκειται για άτομα τα οποία αν τα ρωτήσετε τι θέματα έχει δουλέψει το επιμελητήριο και με ποιο τρόπο να είστε σίγουροι ότι δεν μπορούν να σας απαντήσουν. Έχουμε δουλέψει ιδιαίτερα δύσκολα θέματα και μάλιστα πανελλαδικής εμβέλειας. Δεν τα αναφέρουν καθόλου. Επιγραμματικά θα σας πω κάποια. Το πρώτο χαράτσι το θυμάσαστε όλοι σας. Από το επιμελητήριο η Μαθίας ξεκίνησε η διαβούλευση με το Υπουργείο ώστε να απαλλαγούν τα βιοτεχνικά ακίνητα. Δικαιωθήκαμε τότε. Βέβαια, μεταγενέστερα επιβλήθηκε σε όλα τα ακίνητα. Τότε όμως το είχαμε κερδίσει. Και τροβαρές θέμα. Το τελωνείο της Μαθίας. Με ευρωπαϊκή οδηγία έπρεπε να συγχωνευτούν τα τρία τελωνεία. Πιερίας, Μαθίας και Πέλλας. Είχε οριστεί ως χώρος η Σκίδρα, γιατί εκεί υπήρχε κρατικό ακίνητο. Με ενέργειες επιχειρηματιών σε πρώτη φάση, ο Ομιλόν το ξεκίνησε,
βρεθήκαμε μια ομάδα επιχειρηματιών όπου δεχθήκαμε να κάνουμε μια δωρεά έργο. Σε ποιο χώρο? Σε αυτό το χώρο που ταλανίζει δεκαετίες τώρα. Σε αυτό το κουφάρι που θέλουμε να το αξιοποιήσουμε και να αναδείξουμε την Ημαθία. Εκεί λοιπόν που δεν υπήρχαμε ως νομός, πρωταγωνιστούμε. Ήταν λύση που προκρίθηκε. Ήταν επαφές επί 1,5 χρόνο με το Υπουργείο. Επί 1,5 χρόνο, κάθε 15 μέρες, είχαμε επαφή με το Υπουργείο Οικονομικών. Καταφέραμε λοιπόν το Υπουργείο να προκρίνει το χώρο μας ως κεντρικό τελωνείο με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ήμασταν σε επαφή με το Υπουργείο σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές του έργου. Έχουμε 3 μελέτες στα χέρια μας από ιδιώτες μηχανικούς. Βάλαμε πολύ πιο αυστηρότερες προδιαγραφές ούτως ώστε τα χρήματα των επιχειρηματιών να είναι διασφαλισμένα για να μπορεί να γίνει παραλαβή του έργου. Ακόμη και γι' αυτό μας κατηγορούν ότι υπάρχει ολιγορία από πλευρά των επιχειρήσεων και κατ' επέκταση του επιμελητηρίου. Το θέμα είναι καθαρά γραφειοκρατικό, βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομικών και σε συνάντηση που είχα την προηγούμενη εβδομάδα τίνει προς επίλυση. Άλλο ένα θέμα, γιατί ξέρω, βρισκόμαστε στην Αλεξάνδρεια. Θα πείτε τι κάναμε για σας. Δυστυχώς, στο επικοινωνιακό παιχνίδι, το επιμελητήριο είναι λίγο πίσω. Ίσως γιατί στη λογική μας δεν είναι η λογική της προβολής. Ίσως γιατί δουλεύουμε χωρίς να θέλουμε να σας δείξουμε τι κάναμε. Το έχετε ανάγκη όμως. Ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι να φτάσουμε εμείς σε εσάς, αλλά και εσείς σε εμάς. Ναι, σε αυτό είχαμε έλλειψη επικοινωνίας. Για την περιοχή της Αλεξάνδρειας, λοιπόν. Εδώ και 2 χρόνια υλοποιείται από την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός. Τι είναι αυτός? Όλες οι περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχουν σε μελέτη όπου εκεί καλείται η περιφέρεια να σχεδιάσει σε επίπεδο 20ετίας τη μελλοντική της ανάπτυξη. Και όταν λέμε ανάπτυξη, εννοούμε τα πάντα. Κοινωνική, αστική, επιχειρηματική, πολιτιστική. Στο βαθμό λοιπόν που εμπλεκόταν το Επιμελητήριο Ημαθίας, διά του ομιλών κατέστρωσε ειδική μελέτη, όπου εκεί θέλαμε να κάνουμε ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τις ζώνες χρήσης γης για τα επαγγελματικά ακίνητα. Αυτό που μας ενδιέφερε πρώτα απ' όλα, για την μεταποίηση. Έπρεπε λοιπόν να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα για τα διάσπαρτα βιοτεχνικά ακίνητα, ούτως ώστε αυτά να μην απαξιωθούν στο μέλλον, να μπορούν να αλλάζουν χρήση κατά το δοκούν, χωρίς βέβαια περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις. Είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτό και κυρίως οι επιχειρηματίες οι οποίοι δανείζονται φτύνουν αίμα για να αποπληρώσουν αυτό το ακίνητο, να έχουν κάτι στα χέρια τους. Ιδιαίτερα στη σημαντική εποχή, στην ιδιαίτερα κρίσιμη εποχή που ζούμε, είναι ένα εργαλείο για τους επιχειρηματίες αυτό. Είναι κόπος μιας ζωής να έχει ένα βιοτεχνικό ακίνητο. Αναφερθήκαμε σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για να μην παίρνει αυτόλογο και να μην σας λέω πολλά πράγματα, η μελέτη του Επιμελητηρίου Ημαθίας έτυχε συγχαρητηρίων. Ήταν η καλύτερη μελέτη από όλους τους φορείς όλων των περιφερειακών ενότητων της Ημαθίας, της Κεντρικής Μακεδονίας.
Μεταξύ άλλων, τι προέβλεπα γι' αυτό. Γι' αυτό. Προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε τον κόμβο της κουλούρας, όπου εκεί θα στεγαστεί το τελωνείο, με παράλληλη αξιοποίηση του σιδηροδρομικού σταθμού Πλατέως, αναβάθμιση, σύνδεσή του με το αεροδρόμιο του Παλαιοχωρίου, γίνοντας μία παράλληλα η μετατροπή του από στρατιωτικό σε εμπορευματικό. Διασύνδεση όλων αυτών με την Αλεξάνδρεια ζώνη καινοτομίας στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης. Φροντίσαμε λοιπόν να έχουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη με το Μητροπολιτικό Κέντρο. Ήταν ένα πρόβλημα που ταλάνιζε και ταλανίζει την περιοχή. Τι θα γίνει με το αεροδρόμιο της περιοχής σας. Αυτό λοιπόν έχει προβλεφθεί. Η μελέτη είναι από το δεύτερο προς τρίτο στάδιο, που αυτό σημαίνει πάει προς την οριστική έγκριση, εάν και εφόσον δεν υπάρχουν στάσεις. Από το δεύτερο στο τρίτο στάδιο σπανίως γίνονται στάσεις. Σχεδόν είναι οριστικό αυτό. Τι σημαίνει? Ότι αν και εφόσον υπάρχουν κάποτε τα κονδύλια, αυτό το πράγμα είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί ως εμπορευματικό κέντρο. Δίνει τεράστιες δυνατότητες στα προϊόντα και κυρίως στα νοφά προϊόντα της περιοχής μας να φτάνουν πολύ μακριά, πολύ γρήγορα και με λιγότερα κόστη. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ουσιώδες θέμα και όχι το παράρτημα του επιμελητηρίου που σας λένε ότι μπορεί να γίνει εδώ. Παράρτημα επιμελητηρίου δεν μπορεί να γίνει εδώ, για τους εξής απλούς λόγους. Πρέπει να απασχοληθούν δύο μόνιμοι υπάλληλοι. Ένας ο οποίος θα χειρίζεται σφραγίδες, να σας το πω απλά, τις δικαιοπραξίες του επιμελητηρίου, και ένας χειριστής ΓΕΜΗ, Γενικό Εμπορικό Μητρό. Για τον μεν πρώτο υπάλληλο σας ανέφερα, πρέπει να είναι μόνιμος, πρέπει να είναι με διαδικασίες ΑΣΕΠ, για να μπορεί να χειρίζεται τη στρογγυλή σφραγίδα. Κανένας άλλος υπάλληλος δεν μπορεί να χειριστεί, δεν μπορεί να σφραγίσει έγγραφο. Και ιδιαίτερα έγγραφο που αφορά εκτελονισμούς. Τόσο απλά. Για τον δε δεύτερο, τον χειριστή ΓΕΜΗ, ο νόμος λέει ότι πρέπει να είναι μόνιμος υπάλληλος με διαδικασία ΑΣΕΠ και να είναι ή νομικός ή οικονομολόγος. Δεν μπορεί να χειριστεί κανένας άλλος ΓΕΜΗ. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό το πράγμα γιατί δεν μπορεί να γίνει. Και τρίτον, πρέπει να το προβλέπει το οργανόγραμμα του επιμελητηρίου. Κάποιος που έχει ασχοληθεί στοιχειοδός με το επιμελητήριο, αυτό είναι αυτονόητο, έπρεπε να το ξέρει. Και ένα τέταρτο. Σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, ένα επιπρόσθετο κόστος που το πληρώνετε εσείς και εμείς, όλοι μας, φανταστείτε πόσο άσχημα θα χτυπήσει να υπάρχει ένα γραφιάκι κάπου εδώ, όπου και να στεγάζεται αυτό, ακόμη και χωρίς ενίκιο, να απασχολεί δύο άτομα τα οποία θα περιμένουν ένα εξαγωγικό έγγραφο να έρθει, κάθε πότε άραγε, και όταν αυτό το εξαγωγικό έγγραφο τίνει να γίνεται ηλεκτρονικά στο μέλλον, για αυτό προσπαθούμε, να βλέπετε όλοι εσείς με τα χρήματά σας δύο υπαλλήλους που τους πληρώνετε και να μην κάνουν τίποτα και να τους έχετε μόνο για τις συνδρομές, οι οποίες γίνονται ηλεκτρονικά. Και δε, αν δεν μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά, όλοι κάποτε βρισκόμαστε στη Βέρεια, ένα γνωστό, πάμε και το πληρώνουμε στον Κισέ ή της τράπεζας, της εδώ τράπεζας ή στο Ταμείο του Επιμελητηρίου. Σας το λέω τώρα, εσείς που είστε εδώ, σας είναι αναγκαίο αυτό?
Σας είναι αναγκαίο λοιπόν ένα παράρτημα εκπληκτηρίου, το οποίο σας το ξαναλέω, δεν μπορεί να γίνει, δεν το προβλέπει το οργανόγραμμα. Για να αλλάξει το οργανόγραμμα είναι κάτι πολύ δύσκολο. Και κάτι άλλο. Έχουμε υποστελέχωση του επιμελητηρίου. Είμαστε με δύο μόνιμους υπαλλήλους. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να πάμε στους 3, στους 4, στους 5. Ακόμη και με τα τάξεις είναι δύσκολο να γίνουν στο επιμελητήριο. Για ποιο λόγο? Οποιοδήποτε έρθει από οποιοδήποτε άλλο φορέα γενικής διακυβέρνησης χάνει τα δικαιώματά του. Δεν μπορεί να αλλάξει υπηρεσία και ενδεχόμενα και το μισθολογικό του είναι διαφορετικό. Είναι χαμηλότερο. Όταν μιλάμε λοιπόν για ταξίματα, να ξέρουμε τι λέμε. Αν νομίζετε ότι εσείς ότι μπορούμε να πληρώσουμε δύο, να τους πληρώσουμε. Κατηγορούμαστε για χρώμα. Χρώμα στο ψηφοδέλτιό μας, στο συνδυασμό μας. Είμαστε πολυσυλλεκτικός συνδυασμός. Είμαστε από όλες τις πλευρές και τις επιχειρηματικότητες, από τους τομείς και ξέρετε πολύ καλά ότι στα επιμελητηριακά δρόμενα δεν χωράει το χρώμα. Και κάτι άλλο, γιατί το άκουσα τώρα τελευταία εδώ. Λέτε ότι είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σας λέω είμαστε όλα. Αλλά δεν μπορεί να κατηγορούμαστε ως ΣΥΡΙΖΑ, που δεν νομίζω να είναι και κατηγορία, όταν ο επικεφαλής πήγε και ζήτησε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν έχουμε πάει ποτέ. Αν θέλουν μας τη δίνουμε. Μας τη δίνει οποιοσδήποτε. Όχι σε εμάς. Η κάθε πολιτική παράταξη οφείλει να στηρίξει τις επιχειρήσεις. Τα θέματα των επιχειρήσεων είναι κοινά, δεν έχουν χρώμα. Κατηγορούμαστε για πάρα πολλά, έτσι. Μας επιρρύπτουν πάρα πολλά. Έχετε ακούσει για μας, έχουμε προβληθεί, κάνουμε τον αγώνα μας όπως τον κάνει οποιαδήποτε παράταξη ή συνδυασμός σε όλα τα επιμελητήρια της Ελλάδας, εκτός από το δικό μας. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει είναι πρωτοφανές. Είναι πρωτοφανές. Το επιμελητήριο ζει μια παραζάλη. Έχουμε εδώ μέλη του ΔΣ. Έχουν θητεύσει πολύ περισσότερα χρόνια από μένα. Εγώ ολοκληρώνω την πρώτη μου θητεία. Ρωτήστε λοιπόν τους συναδέλφους σας αν έχουν ξαναντιμετωπίσει τέτοιο πράγμα. Αν έχετε ακούσει για πληρωμές συνδρομών παλαιότερα. Αυτό τώρα επικρατεί. Αν έχετε ακούσει για τόσες αθρώες αλλαγές τμήματων που σημειωτέων και αλλοιών το εκλογικό σώμα την τελευταία στιγμή, βεβαίως το προβλέπει ο νόμος, αλλά για φανταστείτε έναν υποψήφιο ο οποίος έχει οριστεί στην καταληκτική του ημερομηνία να του αλλάζουν τους ψηφοφόρους του. Αυτά είναι τα δύο πιο πολύ στρεβλά σε όλη αυτή την εκλογική διαδικασία. Φταίμε όλοι μας εδώ, έτσι. Εδώ φταίμε όλοι μας. Είτε που ανεχτήκαμε, είτε που έγινε. Την Κυριακή θα έχουμε ΔΣ επιμελητηρίου, το οποίο θα κληθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα όλου του νομού. Φανταστείτε τι θέματα προκύπτουν. Έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών, που είναι το βασικότερο. Πώς μπορεί να συνεργαστεί κάποιος με κάποιον άλλον όταν ο ένας απειλήθηκε
και ο άλλος απείλησε. Θεωρείτε ότι αυτό δίνει, δίνει τις προδιαγραφές ή προϊονίζει το μέλλον του επιμελητηρίου για όλους μας? Παρόλα αυτά όμως, εμείς θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί για να κάνουμε αυτό που μας χαρακτηρίζει, που χαρακτηρίζει αυτή τη θητεία. Δουλέψαμε πάρα πολλά θέματα. Δεν φανήκανε. Δεν ήταν επικοινωνιακά τα θέματα που χειριστήκαμε. Ήταν θέματα κεντροβαρύ του νομού. Ήταν θέματα τα οποία τα περισσότερα απασχολούσαν ζητήματα ανά την Ελλάδα, ρυθμίσεις δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Το επιμελητήριό μας ήταν το κεντρικό επιμελητήριο ανάμεσα στα 16 επιμελητήρια που οι επιχειρήσεις τους εμπλέκονταν σε αυτού του είδους των δανείων. Οδηγούσαμε τα άλλα επιμελητήρια. Όλα τα άλλα τα επιμελητήρια κρέμονταν από εμάς. Γιατί εμείς είχαμε τις περισσότερες επιχειρήσεις? Όχι. Είχαμε την εμπειρία να χειριστούμε τέτοιο θέμα. Αυτό το θέμα το χειριστήκαμε πανελλαδικά. Το θέμα της παράτασης των οικονομικών αδειών για τα βιοτεχνικά και τα επαγγελματικά ακίνητα. Προδήλωση της κρίσης, αρκετοί από εμάς εκδώσαν οικοδομικές άδειες. Ευτυχώς, κάποιοι δεν προχώρησαν στην υλοποίηση του έργου τους. Βλέποντας λοιπόν ότι αυτά είναι πολλά, κάναμε διάβημα στο Υπουργείο και ζητούσαμε την παράταση αυτών των αδειών. Να μην χαθεί η άδεια. Ξέρετε πόσο στοιχίζει μια άδεια επαγγελματικού ακινήτου? Και αν θέλετε ακόμη, η πρότασή μας, που βεβαίως αυτή είναι και δύσκολο να υλοποιηθεί, ήταν ότι αυτά τα χρήματα να μην χαθούν ποτέ. Είναι χρήματα από τον ιδρώτα των επιχειρήσεων, αυτά τα χρήματα να είναι πιστωμένα στο αφημί των επιχειρήσεων. Τι άλλα θέματα να σας πω? Να σας πω ό,τι θέλετε. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε στο τέλος. Αλλά θέλω να ρωτήσετε και αυτούς το τι έχει κάνει το επιμελητήριο. Το τι έχει δουλέψει το επιμελητήριο. Στο πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία είχαμε κάνει μια υποδομή. Φροντίσαμε να έχουμε ένα πολύ μεγάλο αποθεματικό. Εμείς ξέρουμε πώς το φτιάξαμε. Μετά από κούρεμα το φτιάξαμε. Για ποιο λόγο? Για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε, να έχουμε τη ρευστότητα και τα ιδία κεφάλαια, να υλοποιήσουμε προγράμματα που βγαίνουν ειδικά για τα επιμελητήρια, ειδικά για σας, να μπορούμε να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις που αφορούν εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων, εκπαίδευση των ίδιων των επιχειρηματιών, εκπαίδευση διαβίου μάθησης για τα παιδιά των επιχειρηματιών. Αυτό σας πληροφορώ, το έχουμε κάνει στο επιμελητήριο. Επί 3 χρόνια ομιλών, την περίοδο των Χριστουγέννων, 15 μέρες πριν, γυρνάει από λύκειο σε λύκειο και κάνει μαθήματα επιχειρηματικότητας. Πού? Στα παιδιά μας. Γιατί όλοι μας λέμε να σπουδάσουν τα παιδιά μας. Πολύ καλά θα κάνουν να τα σπουδάσουμε. Αυτά τα παιδιά όμως που θα διαδεχθούν τις επιχειρήσεις μας, κατά πόσο θα είναι έτοιμα να στελεχώσουν επιχειρήσεις? Κάποια άλλα παιδιά τα οποία δεν ξέρουν τι να κάνουν, κάποια άλλα παιδιά τα οποία δεν θα περάσουν στις Πανελλήνιες. Δεν πρέπει εμείς από νωρίς να τους βάλουμε το μικρόβιο και να σου πούμε, ρε παιδιά, υπάρχουν και οι επιχειρήσεις. Δεν είναι απαραίτητα να τους βάλεις το μικρόβιο να γίνουν επιχειρηματίες. Το ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι επιχειρηματίες.
επιχειρηματικότητα σημαίνει όμως να εκπαιδεύσεις ένα παιδί να είναι ικανό και άξιο να διακατέχεται από επιχειρηματικό πνεύμα ούτως ώστε να στελεχώνει με αξιοπρέπεια, με ικανότητα οποιαδήποτε επιχείρηση θα πάει να δουλέψει.